Ξέρετε, μιλάμε για τουρισμό. Υπάρχουν κάποιοι τουρίστες, κάποιοι ξένοι επισκέπτες, λεγόμενοι και ως επαναλαμβανόμενοι, οι οποίοι στηρίζουν κάποιοι λίγο περισσότερο, κάποιοι λίγο λιγότερο, το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Αγαπούν την Κρήτη, αγαπούν την παράδοση, τις αξίες, τους ντόπιους, τους ανθρώπους. Έχουν γίνει ορισμένοι από αυτούς ξένοι τώρα, μέλη κρητικών οικογενειών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μία οικογένεια από τη Βρετανία, Βρετανοί τουρίστες, οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή του Αγίου Νικολάου, προσέξτε, για 4 δεκαετίες, για 41 χρόνια. Η Δημοτική Αρχή δεν είναι η πρώτη φορά που το πράττει, ο κύριος Ζερβός, ο Δήμαρχος του Αγίου Νικολάου, δείχνει αντανακλαστικά, τους καλεί και τους βραβεύει και τους λέει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Αντώνη Ζερβό. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα. Εσείς πώς είστε? Καλησπέρα. Είμαστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μία κίνηση επιβράβευσης και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε κάποιους ανθρώπους που στηρίζουν όχι μόνο το Λασίθι και τον Άγιο Νικόλα, αλλά όλη την Κρήτη. Έτσι είναι, όπως το λέτε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στον Άγιο Νικόλα, αυτοί που βραβεύσαν προχθές 41 χρόνια, σημαίνει ότι ήρθαν την πρώιμη τουριστική περίοδο, όταν ακόμα ήταν ακόμα πολύ αγνοί και μόνο στην Ανατολική Κρήτη. Σήμερα πια ο τουρισμός είναι σε όλο το νησί και χαιρόμαστε για αυτό που ξεκίνησε από εδώ. Αν θέλετε, σαν ελάχιστο φόρο σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιλέξει την περιοχή μας σαν δεύτερη κατοικία τους, δούμε μόλις το πληροφορούμαστε από τους ξενοδόχους, από τα διαμερίσματα. Εν πάση περιπτώσει, από όποιον γνωρίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται αποδεδειγμένα τουλάχιστον 15-20 χρόνια, τους ζητάμε να έρθουν το Δήμο. Να τους γνωρίσει ο Δήμαρχος, να τους δώσουμε ένα δώρο, να τους βάλουμε σε ένα κατάλογο που φτιάχνουμε των repeaters, όπως λέμε στα σύγχρονα ελληνικά, των επαναλαμβανομένων επισκεπτών, ούτως ώστε Χριστούγεννα και Πάσχα να τους στέλνουμε ένα ευχετήριο, να τους δείχνουμε ότι τους θυμόμαστε, ότι τους θέλουμε και πιστεύοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του τουρισμού, αφού μεταφέρουν πραγματικά με ηρεμία και με όμορφο τρόπο με την πράξη τους το πόσο καλά περνάνε εδώ, οπότε πρέπει πάντα να τους έχουμε στην πρώτη γραμμή. Σας λένε τους λόγους για τους οποίους βρίσκονται κάθε χρόνο στην Κρήτη? Τι είναι αυτό που τους τραβάει? Βέβαια. Η πρώτη ερώτηση πάντα που τους κάνουν αυτή, ποιος είναι ο λόγος που επιλέξατε την περιοχή μας, το Δήμο μας, την πόλη του Αγίου Νικολάου ή την περιοχή της Ελούντας ή του Καλού Χωριού ή οπουδήποτε άλλο γύρω, σαν τόπο μόνιμων διακοπών? Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, λένε η ψυχή των ανθρώπων, η φιλοξενία των Κρητικών, οι ζεστοί άνθρωποι που είστε εδώ και βέβαια το τοπίο. Και είναι γεγονός ότι παρόλο που η περιοχή μας είναι παλιός τουριστικός προορισμός και όλη η Βόρεια Κρήτη είναι πολύ πιεσμένη από τον τουρισμό, εξακολουθούμε, φαίνεται, να έχουμε καλά αστικά και να τα δίνουμε να τα καταλάβουν οι επισκέπτες μας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα χαρούμενο, αφού αυτό ακριβώς αξιολογούν τη ζεστασιά που βρίσκουν ερχόμενοι εδώ. Μάλιστα. Στο χέρι μας είναι να πείσουμε ακόμα περισσότερους και αυτή η κίνηση, ξέρετε, είναι μια κίνηση εξωστρέφειας και μια κίνηση που κάνει και το γύρο της Ελλάδας και το γύρο του κόσμου στη σωστή κατεύθυνση και είναι αρκετές οι φορές, δεκάδες οι φορές που έχετε προχωρήσει σε βράβευση οικογενειών του εξωτερικού που έρχονται και είναι οι λεγόμενοι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες. Έτσι ακριβώς, έχουν ξεπεράσει τους 50 από την περασμένη δημοτική περίοδο που ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία. Και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή ο στόχος μας είναι να τους στείλουμε ένα αναμνηστικό πια που να δείχνει ακριβώς αυτή την ιστορία και όχι απλά το φωτογραφικό άλμπουμ του Δήμου που τους δίνει να θυμούνται και στον τόπο τους και να δείχνουν στους φίλους τους την πραγματικότητα του τόπου μας, ούτως ώστε με ένα ακόμα στοιχείο να τους δείξουμε την αγάπη μας για αυτούς. Ξέρετε, θα φτάσουμε στο σημείο να χαρακτηρίσουμε τους επαναλαμβανόμενους τουρίστες και ως μία μορφή θεματικού τουρισμού που πρέπει να το πάρουμε σοβαρά κάποια στιγμή. Έτσι δεν είναι? Οι τελευταίοι που ήρθαν τώρα ήταν ο πατέρας και η κόρη, γιατί η μητέρα έχει πεθάνει. Πριν 41 χρόνια, όταν η κόρη ήταν μικρό παιδί, 4-5 χρονών. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έρχονται συνεχώς. Καταλαβαίνετε ότι τι παραπάνω έχουμε εμείς που μένουμε εδώ από αυτούς που οπωσδήποτε θα έρθουν να κάνουν διακοπές στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, καλή τουριστική σεζόν να έχουμε. Στα μέσα βρισκόμαστε. Να έχουμε. 15 Ιούλη αύριο. Να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, την καλή συμπεριφορά μας, την ξεχωριστή φιλοξενία μας και τα καλά έρχονται. Αυτό έχω να πω δημοσιογραφικά. Τώρα, σωστά. Τώρα, όπως βλέπετε, έχουμε και απόδειξη ότι
τους δίνουμε, αν θέλετε, όλη την ψυχή μας όταν έρχονται εδώ, γιατί αυτό επισημαίνουν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ. Εκτιμούν αυτή την ανθρωπιά, τη ζεστασιά, τη φιλοξενία του κριτικού και αυτό εκτιμούν. Δήμαρχε, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.